Στη Θεσσαλονίκη θα δείτε τι έγινε χθες. Μεγάλος ο κίνδυνος, δεκάδες απεγκλωβισμοί σε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Εδώ είναι οι εικόνες. Απεγκλωβίστηκαν πολλά παιδάκια από φροντιστήριο. Υπάρχουν δυστυχώς και τραυματισμένοι και δύο παιδιά ανάμεσα στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μαρία Ζαφυρίου είναι στην παρέα μας από το σημείο αυτό. Τι έγινε, Μαρία, γιατί λέγανε ότι εξεράγει κλιματιστικό, ότι ήταν από τσιγάρο. Τι προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά? Πιθανότατα, γιατί προφανώς η προανάκριση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη, όλα ξεκίνησαν από σπιθήρες κλιματιστικού, εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού, που βρισκόταν σε ένα από τα δύο κτίρια που βλέπετε πίσω μου. Είναι τα δύο λευκά, από τα οποία ουσιαστικά απεγκλωβίστηκαν και τα 44 άτομα. Στο μεσαίο κτίριο, στον πρώτο όροφο, υπάρχει ένας ακάλυπτος χώρος, όπου υπήρχαν πάρα πολλά σκουπίδια, ξύλινες παλέτες και έφλεκτα υλικά. Αυτά πήρανε φωτιά και γι' αυτό μαύρισε ο ουρανός της Θεσσαλονίκης. Χθες το μεσημέρι στις 3 η ώρα βλέπετε και την μαυρισμένη πολυκατοικία. Εκεί δεν υπάρχουν γραφεία, δηλαδή δεν είχαμε επεγκλωβισμούς. Ωστόσο ήταν πολύ σοβαρές οι υλικές ζημιές. Στα παρακείμενα, στα διπλανά κτίρια υπήρχαν και οι μαθητές, υπήρχαν και οι οικογένειες με μικρά παιδιά. Όλοι αναστατώθηκαν, έτρεξαν να σωθούν. Κάποιοι πήγαν στην ταράτσα, κάποιοι πήγαν στα μπαλκόνια. Στο σημείο άμεσα έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Οι πυροσβέστες βοήθησαν με τις συστάσεις να βοηθήσουν τον κόσμο αυτό. Κάποιοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα. 11 από τους 44 χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία της πόλης. Δύο νεαροί διασωληνώθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, Φέη, ήταν ένα συμβάν το χθεσινό που αναστάτωσε πραγματικά όλη την πόλη. Ο καπνός, ο τόσο μαύρος, ο τόσο πυκνός, ήταν ορατός σχεδόν από όλη τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε και τις εικόνες που μας έχετε στείλει, Μαρία, και είναι πραγματικά θαύμα το ότι κατάφεραν και έβγαλαν όλους οι άνδρες της πυροσβεστικής σόους από εκεί μέσα. Να ευχηθούμε περαστικά σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.